Το θέμα μας το απόψινό θα έχει κάποια σχέση με το χθεσινό και με το προχθεσινό. Δυστυχώς το θέμα δεν εξαντλήθηκε. Όταν μπλέκει κανείς με πεθαμένους, δεν τελειώνει το θέμα. Αυτό που θα ήθελα να έλεγα απόψε είναι με το τέλος των κεκοιμημένων, με το τέλος των νεκρών. Και νομίζω ότι είναι απαραίτητο, διότι πολλοί πιστεύουν ότι πέθανε ένας άνθρωπος, πάει τελείως η υπόθεση και όπως είπαμε, ποιος πήγε από εκεί να μας πει αν υπάρχει ζωή και τα τι αυτά. Αλλά η υπόθεση δεν τελειώνει εκεί. Δεν τελειώνει όταν ο άνθρωπος αποθάνει. Υπάρχει και υπόλοιπο. Και το υπόλοιπο είναι αυτό που παρηγορεί τον άνθρωπο και του δίνει και κουράγιο να λέγαμε και να πεθάνει ο άνθρωπος. Θα πει κανείς χρειάζεται κουράγιο για να πεθάνει. Δεν χρειάζεται κουράγιο για να πεθάνει. Θα πεθάνει, το θέλετε όχι. Διότι είναι ένα ποτήρι αυτό που αυτός ο Θεός όταν έγινε άνθρωπος το ίδιο. Αυτή η μητέρα που τον γέννησε και αυτή το ίδιο. Δεν είναι αυτό να μην το πιούμε εμείς. Αλλά εκείνο που είναι παρηγορητικό, ενθαρρυντικό και καλό, όπως θα λέγαμε, είναι ότι ο άνθρωπος θα αναστηθεί μία ημέρα. Αυτό το ξέρει ο άνθρωπος. Δεν ξέρω γιατί δεν θέλει να το πιστέψει. Γιατί δεν θέλει να το δεχτεί. Δεν είναι καλό? Καλό είναι. Γιατί όμως δεν θέλει να το δεχτεί? Και δεν το δέχεται ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων, όπως ξέρετε. Ίσως και μεταξύ ημών να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αμφισβητούν την Ανάστασή τους, παρότι μερικώς έχουν αναστηθεί πολλές φορές στη ζωή τους. Μα εγώ θα πει κανείς, δεν πέθανα. Σοβαρά? Όταν κοιμάστε δεν πεθαίνεις? Τι, ζωντανός είσαι? Γιατί σε κλέβουν τότε? Είναι μυστήριο ο θάνατος και σαν μυστήριο πρέπει να αντιμετωπίζεται. Πόσες φορές ο ήλιος δεν πέθανε και δεν ήταν έτσι. Πόσες φορές δεν πεθάναμε το χειμώνα, όμως την άνοιξη ζωντανεύσαμε. Εάν εξετάσει ο άνθρωπος γύρω του τόσα περιστατικά που του μιλούν για την Ανάσταση, θα είχε κάποια άλλη εντύπωση. Βέβαια, περνάει ο άνθρωπος από τη Μεγάλη Παρασκευή για να φτάσει στην Ανάσταση. Δεν προηγείται η Ανάσταση του θανάτου. Έπεται η Ανάσταση του θανάτου. Θέλω να πιστεύω ότι πολλοί από εμάς είμαστε από αγροτικές περιοχές της πατρίδας μας, αλλά και εδώ δεν ξέρω, δεν έχω ζήσει άνοιξη, δεν ξέρω πώς αμφθεί εδώ ο κόσμος αυτός. Υπάρχουν οι λεγόμενες ανεμόνες ή παπαρούνες που τις λέμε εμείς στην πατρίδα μας. Για πάρετε μια στο χέρι σας και κοιτάξτε τι καλά να γίνει. Τι θα δείτε? Ξέρετε τι θα δείτε? Όπως θα την ανοίξετε με τα κόκκινά τη, μέσα όταν κοιτάξετε θα βρείτε έναν βυζαντινό μαύρο σταυρό. Σαν τους σταυρούς αυτούς που έχουν στα φαρμακεία στην πατρίδα μας, τους ισοπλεύρους, τους βυζαντινούς, όχι που είναι μεγαλύτεροι το ένα μέρος, καλλιτεχνικότατος, κατάμαυρος μέσα, που απ' έξω έχει ενδυθεί το κόκκινο, το χαρμόσυνο, το αναστάσιμο, και διδάσκει τον άνθρωπο και βγαίνει μάλιστα γύρω στο Πάσχα, γύρω στις ημέρες αυτές, που λέγει πρώτα σταυρός και έπειτα Ανάσταση, πρώτα θάνατος και έπειτα Ανάσταση. Δεν είναι, αγαπητοί μου, τέρμα ο θάνατος. Δεν είναι ο τάφος τέρμα.
αλλά είναι αρχή μιας άλλης ζωής, η οποία παρότι εξαρτάται από τον Χριστό, ο οποίος μας δημιούργησε αυτή τη χαρά και αυτή την ελπίδα της Αναστάσεως, εντούτοις εξαρτάται και από μας. Από μας εξαρτάται να είναι χαρμόσυνος η Ανάστασή μας ή να μην είναι χαρμόσυνος, διότι είτε το θέλουμε είτε όχι θα αναστηθούμε. Δεν πρόκειται να ρωτήσει κανέναν ο Θεός, αλλά εξαρτάται σε τι θα αναστηθούμε, σε ζωή αιώνιων και αθάνατον μαζί με τον Χριστό ή εις κόλαστην αιώνιων. Αυτό είναι το θέμα, αυτό εξαρτάται από μας. Εγώ λέει θα σε αναστήσω. Θέλεις να αναστηθείς λευκός και να είσαι μαζί μου στην αιωνιότητα? Πολιτέψου όπως σου λέω στον κόσμο τούτο. Δεν θέλεις, θα σε αναστήσω, αλλά θα είσαι με τον άλλον. Δεν θα σου φταίω εγώ, θες εσύ. Εγώ αναλαμβάνω να σε αναστήσω. Αυτό όμως που εξαρτάται από σένα θα το κάνω. Όπως το έκανε που λέγαμε ένα βράδυ και στο Λάζαρο. Να τον αναστήσεις δεν μπορείς. Να τον αναστήσω εγώ. Να του λύσεις τα χέρια μπορείς. Να του λύσεις εσύ. Αυτό λοιπόν που είναι από σένα θα το βάλεις εσύ. Και αυτό που είναι από μένα θα το βάλω εγώ. Ένα συνεταιρισμό ζητάει ο Χριστός με τον άνθρωπο για να επιτύχει ο άνθρωπος. Και πολλοί μας δυστυχώς άχρη καιρού δεν τα θέλουμε αυτά τα πράγματα. Αναφορικώς δε με την υπόθεση της Αναστάσεως του ανθρώπου και της δημιουργίας ξανά ανθρώπου, διότι ο άνθρωπος παρότι διαλύεται μέσα στη γη όπως ξέρετε από την ανακομιδή που κάνουμε των προσφυλών μας προσώπων, βρίσκουμε μέσα λείψανα, βρίσκουμε δηλαδή οστά όπως τα λέμε και μερικό χώμα, εκτός αυτούς που βρίσκουμε αδιαλύτους για ορισμένους λόγους, αλλά τους υπολείπους τους βρίσκουμε διαλελειμμένους, συνάσουμε τα οστά τους, τα πλένουμε, κάνουμε κάποιο μνημόσυνο κλπ, τα περιποιούμε θα με την ελπίδα πια. Ποια ελπίδα? Ότι αυτά θα χρειαστούν μια μέρα. Θα χρειαστούν μια μέρα. Τώρα βέβαια υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν τις λεπτομέρειες και με λογικά επιχειρήματα κοιτάζουν να τα απορρίψουν αυτά. Καλά του πατέρα σου και του πατέρα μου που τα μαζέψαμε, αλλά του αδελφού μου που τα φάγανε τα ψάρια μέσα σε ένα ναυάγιο, μέσα στον πόλεμο, μέσα σε ένα δυστύχημα, του παιδιού μου που το φάγαν τα λιοντάρια, πού θα βρεθούνε αυτά? Αυτός δεν θα αναστηθεί? Δεν χρειάζονται? Και εντούτοις, και αυτή η επιστήμη η οποία ήταν κατά όλης αυτής της υποθέσεως μέχρι σήμερα, από τότε που έχουμε τη διάσπαση του ατόμου, αυτοί μας λένε ότι πλέον η ύλη αλλάζει μορφή, δεν χάνεται. Υπάρχουν τα μόρια των λιψάνων των προσφυλών μας ή θα υπάρχουν και των δικών μας αν έχουμε κάποια τύχη άλλη και να μην είναι η φυσική τύχη να μας τάψουν και να μας βγάλουν κάποια μέρα. Δεν χάνεται τίποτα και τα έχει πει αυτά ο Χριστός, αλλά εμείς κάνουμε ότι δεν ξέρουμε. Να διαβάσουμε. Τα έχει πει. Αν διαβάσει κανείς ένα μέρος ειδικό που υπάρχει στην Αποκάλυψη που μιλάει για αυτά τα πράγματα, θα βρει εκεί ότι θα βγουν οι άνθρωποι όλοι και θα πάρει ο καθένας τα δικά του. Και έδωκεν λέγει η θάλασσα τους νεκρούς τους εναυτεί, και ο θάνατος και ο Άδης έδωκαν τους νεκρούς τους εναυτεί, και εκρίθησαν έκαστος κατά την πίστη αυτών και τα έργα αυτών. Έδωκεν η θάλασσα, έδωσε και ο τάφος, φυσικά κρατάει κάποιον μέσα. Όλοι θα κληθούν να δώσουν. Αν ο άνθρωπος ήθελε επίσης να συμβουλευτεί την Εκκλησία, θα έπρεπε να ανοίξει το Τριώδιο, να πάει στο πρώτο ψυχοσάββατο, διότι η Εκκλησία αφ' αυτής κάνει δύο μνημόσυνα
ετήσια για όλους τους εκοιμημένους από Αδάμ μέχρι τις ημέρες που γίνεται το μνημόσυνο, είτε του κάνουν οι δικοί του είτε δεν του κάνουν, είτε έχει δικούς του είτε δεν έχει, είτε είναι άπιστη δική του είτε δεν είναι. Αφ' αυτής η Εκκλησία σαν μια μητέρα πνευματική κάνει δύο ψυχοσάββατα. Το ένα, το οποίο είναι την παραμονή του Ευαγγελίου της Κρίσεως μέσα στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, και το άλλο, το οποίο είναι πρώτης Πεντηκοστής. Υπάρχει και ένα τρίτο των Αγίων Θεοδόρων, όχι επιβεβλημένων, όμως δίνεται και τότε. Το κάνουν οι πιστοί εκείνο τότε. Εκεί λοιπόν μέσα αναφέρεται το τι είναι τρόπο φεύγουν οι άνθρωποι από τον κόσμο τούτον. Και αναφέρεται στο σκεπτικό εκεί με τα μαύρα γράμματα που έχει, το συναξάρι της ημέρας, το πώς θα αναστηθούμε πάλι. Με βάση τα κείμενα τα οποία υπάρχουν ή στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Θα πει κανείς, ώστε υπάρχει υπόθεση εις την Καινή Διαθήκη? Υπάρχει, η οποία είναι συνδεδεμένη από την Παλαιά. Η Ανάσταση του ανθρώπου, αγαπητοί, είναι συνδεδεμένη με την κρίση. Και διότι ο άνθρωπος δεν είναι εις θέση να δεχθεί έλεγχο, διότι τα έχει λερωμένα, απορρίφθηκε την Ανάσταση που προποθέτει τον έλεγχο και κοιμάται ήσυχος. Πόσο θα έπρεπε να είναι λίαν ανήσυχος. Είναι το σοβαρότερο γεγονός. Γι' αυτό και είναι δόγμα. Και είναι αιρετικός αυτός ο οποίος απορρίπτει την Ανάσταση των νεκρών. Εάν σας ανοίξω μία επιστολή, η οποία είναι όλη ένα κεφάλαιο και δεν κάνει κόπο στον άνθρωπο να τη διαβάσει, θα βρει εδώ, λέγεται του Ιούδα η επιστολή αυτή, είναι πρώτης Αποκαλύψεως, και αναφέρει ότι ο Ενόχ, έβδομος από Αδάμ, είδε την κρίση. Η κρίση προϋποθέτει Ανάσταση. Σηκώθησαν, ανέστησαν, συναρμολογήθησαν, και θα σας πω πως, για να αναστηθούν, για να κριθούν. Είδε, λέγει εδώ στην επιστολή του Ιούδα, έβδομος από Αδάμ ο Ενόχ την κρίση, και είδε πολλούς. Ακούσετε πως το λέγει. Το διαβάζω στο 14ο εδάφιό του. Προφήτευσε δε και τούτη, έβδομος από Αδάμ Ενόχ λέγον. Ιδού, ήλθε Κύριος μόνος του? Όχι. Εν Αγίες μυριάς ή αυτού, με μυριάδες Αγίου. Γιατί ήρθε? Τι είσαι κρίσιμ? Τι να κρίνει? Κατά πάντων, όλους να τους κρίνει. Και ελέγξε πάντα στους ασεβείς, διότι οι δίκαιοι και οι κρίσιμ ουκ έρχονται. Ο δίκαιος και οι κρίσιμ ουκ έρχεται, αλλά μεταβεύει και εκ του θανάτου στη ζωή. Θα παρουσιαστεί στο δικαστήριο, αλλά όχι για να κρυφθεί. Θα παρουσιαστεί για να βραβευθεί, να πάρει το στεφανό του και να προχωρήσει στη θέση του, η οποία είναι ετοιμασμένη στη Βασιλεία του Θεού από καταβολής κόσμου. Ήρθε λοιπόν, λέγει, ποιήσε κρίση. Ελέγξε πάντα στους ασεβείς αυτών, περί πάντων των έργων της ασεβίας αυτών, όν εισέβησαν, και παρά πάντων των σκληρών, γιατί πολλοί μιλάμε σκληρά λόγια, όν ελάλησαν κατά αυτού αμαρτωλοί εισεβείς, που μίλησαν κατά του Θεού και κατά των έργων του Θεού και κατά της προνοίας του Θεού και κατά του Ευαγγελίου του Θεού και κατά της Εκκλησίας του Θεού. Όλους αυτούς έρχεται, λέει, ας ελέγξει. Και το έδειξε αυτό σε ποιον? Το πρώτο, στον Ενόχ, έβδομος από Αδάμ. Άμα ανοίξετε τη Γένεση,
στο πέμπτο κεφάλαιο θα βρείτε και τη σειρά του Ενό, ο οποίος έζησε 365 χρόνια και απεσύρθη και ζει μέχρι τη σήμερα. Ο Ενόχ ζει μέχρι τη σήμερα, όπως ζει και ο προφήτης Ηλίας μέχρι τη σήμερα, και θα ξανά παρουσιαστούν επί σκηνής να παίξουν το ρόλο που τους έχει προορίσει ο Χριστός μέσα στα θρησκευτικά πράγματα. Το τέλος των υπάρχει στο ενδέκατο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Ανοίξτε εκεί να δείτε που λέγει «Δια τους δύο μαρτυράς του θα έρθουν επί ημερών αντιχρίστου». Είναι λίγο το σοβαρότερο γεγονός αυτό, το οποίο όμως, διότι είναι συνδεδεμένο με την κρίση και προϋποθέτει κρίση, και ο άνθρωπος, επαναλαμβάνω, δεν είναι διατεθειμένος, δεν θέλει να κρυθεί, διότι έχει λερωμένα τα καταστάτηχά του, γι' αυτό ακριβώς το απορρίπτει στη Λίβνη και κοιμάται, επαναλαμβάνω, ήσυχος, εφόσον θα έπρεπε να είναι ανήσυχος. Υπάρχει επίσης, εκτός αυτών που είπε ο Χριστός εδώ, που είναι στο 25ο κεφάλαιο του Ματθαίου και είναι το κείμενο το οποίο αναγνώσεται την εβδομάδα αυτή της Αποκραίω, είναι η μέρα της Κρίσεως, από 36 εδάφιο και κατωτέρω, εκτός αυτών που χωρίζει τις κατηγορίες των ανθρώπων, υπάρχουν ακόμη στα κείμενα του Δανιήλ αυτή η λεπτομέρεια, και συγκεκριμένως στο ζήτα κεφάλαιο του Δανιήλ. Εκεί δείχνει καθαρά, όπως και η αγιογραφία το δείχνει αυτό το πράγμα, το πως ο Χριστός θα έρθει να κρίνει τον κόσμο. Διαβάζω το ζήτα 9 του Δανιήλ το εξής: «Εθεώρουν, έβλεπα, έως ότου οι θρόνοι ετέθησαν και ο παλαιός των ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκών οσί χιών, και η θρίχτη της κεφαλής αυτού ως αίριον σαν μαλλί καθαρών, ο θρόνος αυτού φλόξ πυρός, η τροχή αυτού πυρ φλέγων, ποταμός πυρός ήλκεν έμπροσεν αυτού, χιλιάδες ελιτούργων αυτό και μύριε μυριάδες παρεστήκησαν αυτό, κριτήριον εκάθισε και βίβλοι εινεώχθησαν. Στιγμή που ανέστησαν οι άνθρωποι, μύριε μυριάδες, και άνοιξαν τα βιβλία για να κριθούν οι άνθρωποι». Εκεί που σας διάβασα γρηγορότερα από την Αποκάλυψη, εκεί διαβάζουμε το εξής: αυτά τα έβλεπε 800 χρόνια π.Χ. ο Δανιήλ για λογαριασμό των ανθρώπων. Ο Ιωάννης έπειτα από 800 χρόνια είδε και αυτός το εξής: «Και είδον θρόνων μέγαν λευκών και των καθήμενων επ' αυτό, ου από προσώπου έφυγε η γη και ο ουρανός», από του προσώπου του οποίου, ου του προσώπου του οποίου, αυτού που εκάθισε στον θρόνο των λευκών, έφυγε η γη και ο ουρανός. Πού πήγε? Εκεί που ήταν πριν γίνει. Μη βάζεις τη λογική στη μέση. Πού ήταν πριν γίνει? Την έφτιαξα εγώ, να έβγαλα από την αποθήκη μου? Εκεί που ήταν πριν γίνει, εκεί πήγε. «Και ούκε βρέθη τόπος αυτής, χάθηκε. Και είδον τους νεκρούς, τους μεγάλους και τους μικρούς, είδον τους είδε, εστώτας ενώπιον του θρόνου, και βιβλία εινύχθησαν», όπως είπε και ο Δανιήλ, «και άλλο βιβλίο εινύχθη ο εστί της ζωής». Και ανήθηκε και ένα άλλο βιβλίο, λέγει, το οποίο λέγεται το βιβλίο της ζωής. Ξέρετε ποιο λέγεται βιβλίο της ζωής?
Και ποιοι είναι εγγεγραμμένοι στο βιβλίο της ζωής, ξέρετε? Οι βαπτισμένοι. Όλος ο κόσμος είναι γραμμένος γενικά στα βιβλία του Θεού. Όμως οι βαπτισμένοι είναι ξεχωριστά γραμμένοι και σε ένα βιβλίο που λέγεται βιβλίο ζωής. Εάν πάμε το παιδί μας στις 8 ημέρες που γεννιέται να πάρει το όνομα όπως είναι η σειρά της Εκκλησίας, αδιαφόρος αν δεν εφαρμόζεται σήμερα, εκεί μέσα υπάρχει μία ευχή η οποία παρακαλεί το Χριστό να μην πάθει τίποτα το παιδί μέχρι τις 40 μέρες που θα καθαριστεί και η μητέρα του, για να βαφτιστεί και να γραφτεί σε δίβλο ζωή. Οι ευσεβείς γονείς μας μας έγραψαν στο βιβλίο της ζωής, μας βάφτισαν. Πολλοί από εμάς παραπονούνται, με ρώτησαν εμένα, λέει, γιατί με βάφτισαν. Ξεβαφτίσου, τι σου κάμανε? Εύκολο να ξεβαφτιστείς. Τόσα λουτρά σου κάμανε που ήσουν μικρός. Σου κάμανε και ένα ζεστό. Χάθηκε ο κόσμος. Αρνήσου τα. Γιατί σου κακό φαίνεται? Ποιος είναι αυτός που σου πνίγει, σε πνίγει και ζητάς ευθύνη από τον πατέρα? Με ρώτησε εμένα γιατί με βαφτίσανε. Ξεβαφτίσου. Αρνήσου τα. Εκεί που είπε ο νονός σου, από τα σωμές Σατανά και συντασωμές Χριστέ, γύρισε εσύ και πέσε. Από τα σωμές Χριστέ και συντασωμές Σατανά. Ελεύθερωσε. Πέταξα μυαλά σου. Ο ευσεβής όμως γονέας σου το έκαμε αυτό το πράγμα και σε έγραψε σε βίβλο ζωή. Θέλω να πάω να το σβήσει τώρα τη. Ζήσει το δικό σου είναι. Χαρά στους ανθρώπους που θα βρεθούν μέχρι τέλος γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής. Διότι όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει, όταν ο άνθρωπος γράφει στα παπούτσα του εκείνα που υπεσχέθη ο νουνός του ή νουνά του την ημέρα του βαπτίσεως, είναι σαν μόνος να πηγαίνει, εγώ δεν θέλω να είμαι γραμμένος εκεί. Εδώ όμως λέγει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη στο κάπα κεφάλαιο 10 και κάτω, και άλλο λέει βιβλίδι άνοιξε εκτός το γενικό βιβλίο του κόσμου, άνοιξε και ένα άλλο ιδιαίτερο βιβλίο το οποίο επωνόμαζον βιβλίο της ζωής. Και προσέχετε τα παιδάκια σας από την ίδια μέρα που θα γεννηθούν οι δυνατόν να τα γράφετε σε αυτό το βιβλίο της ζωής. Διότι αν δεν το εύχομαι, κάποιο τρόπος δεν τα αφήσει, δεν προλάβουν να βαφτιστούνε, αλίμονό μας. Δεν κρεμιώνται ποτέ από το λαιμό μας. Διότι όπως υπάρχει σωματικός θάνατος, υπάρχει και πνευματικός θάνατος. Και προκειμένου θα ζητηθεί λόγος από το Θεό. Διότι το παιδί που φεύγει αβάφτιστο το έχει εκτελέσει κάποιος εν ψυχρό και το στέλνει αμπαλαρισμένο στην κόλαση. Και αυτοί που το πετούνε τη βοηθεία των ιατρών ή άλλων μέσων, θα το συναντήσουν μια μέρα, θα πούνε, μητέρα, φώνησα ήσουνα και έτσι κι αλλιώς, γιατί δεν με γεννούσες να με βαφτίσεις και να με σκοτώσεις, τουλάχιστον να πάω στον παράδεισο, γιατί μου κλείνει τον παράδεισο, γιατί με δεσμεύει. Είναι λεπτό πράγμα να φύγει άνθρωπος από εδώ αβάφτιστος. Και ενθυμούμε, σκεφτείτε δε, ότι δεν υπάρχει μέσα σε όλους τους κανόνες εκκλησίας κανένας πατέρας, ούτε Απόστολοι, ούτε αυτός ο Χριστός έχει μιλήσει τι μέλη να γίνει με εκείνους που γίνονται αιτία ψυχές να πηγαίνουν χαμένες στην κόλαση. Είτε μάνα είναι, είτε άλλος φωνές είναι, είτε δεν ξέρω. Και ενθυμούμε να σας πω ένα περιστατικό, πολύ ίσως να είσαστε από την περιοχή των Πατρών και να γνωρίζετε εκεί ότι υπήρχε ένας πατήρ Γερβάσιος ονόματι, Παρασκευόπουλος, Άγιος άνθρωπος, τον οποίον δεν, ακ του οποίου ακόμη δεν έκαναν την ανακομιδή. Και να ενθυμίστε, ένα μεγάλο ποσοστό για μένα, 95% θα τον προσυνήσουμε ως Άγιον και αυτόν, όπως τον Άγιο Νεκτάριο κλπ. Μεγάλη αγίωση. Αυτός λοιπόν κάποτε
δέχθη την εξομολόγηση ενός απίστου, για πολλά χρόνια άπιστος, ο οποίος αυτός ο άπιστος ήταν και κυνηγός ταυτοχρόνου. Όταν εν πάση περιπτώσει ήρθε στον εαυτόν του τη βοηθεία μερικών άλλων αδελφών και πήγε να εξομολογηθεί σε αυτόν, μέσα στα άλλα του είπε ότι είχε κάνει και ένα φόν. Είχε πάει Κυριακή πρωί για κυνήγι και μέσα σε ένα καλαμιώνα που ενόμισε ότι κάτι ήτο θύρευμα και εντουφέκησε, σκότωσε μια γυναίκα. Και η γυναίκα αυτή ήτο έγκυος. Όταν το άκουσε αυτό το πράγμα, αισθάθηκε χωρίς να ξέρει πώς να προχωρήσει. Θα συγχωρηθώ, του λέγει. Δεν ξέρω, του λέγει. Φύγε και γύρισε με 15 μέρες. Έφυγε αυτός μαζεμένος και ο γέρος προσευχή στην προσευχή, νηστεία στην νηστεία προσέθεσε και άρχισε να παρακαλεί το Χριστό μας πώς να πολιτευτεί σε αυτό το προβατό του που του έστειλε στα χέρια του. Είχανε περάσει 15 μέρες και δεν είχε πάρει καμία απάντηση. Την 15η ημέρα και λίγα λεπτά πριν έρθει αυτός να χτυπήσει, να ζητήσει τι μέλη γενέστε με μένα και με την εξομολογησή μου, επήγε άγγελος Κυρίου και του είπε του έξις: δια των φόνων θα κάνεις χρήση τα του μεγάλου βασιλείου. Ό,τι έχει πει ο Μέγας Βασίλειος για τους φωνείς, θα του βάλεις αυτόν τον κανόνα. Για το παιδί θα μείνει στα χέρια του Κυρίου μας για την ημέρα της Κρίσεως. Καταλάβατε; Καταλαβαίνεις τώρα να βρεθείς στο Χριστό αντιμέτωπο να κριθείς την ημέρα εκείνη. Εξαμελία, θα πει ο άλλος. Ας πήγαινε την Κυριακή το πρωί στην εκκλησία και δεν θα ήταν εξαμελίας ο φόνος. Τίποτα δεν είναι ξεκρέμαστο. Έχει την ουρίτσα του πάντοτε πίσω. Και αυτή την ουρίτσα ξέρει ο Χριστός να την ξεσκεπάσει και να την βγάλει. Μεγάλο πράγμα. Θα λέγω για τη βλαστήμια και για το νεκρό παιδί το μικρό που θα πεθάνει, είτε το πετάξει μάνα, το σκοτώσει, δεν ξέρω τι, το γιατρώσει, τι στίχημα, δεν έχουν γίνει νόμοι. Διότι αυτά δεν τα περιμένει ποτέ και θα τα αντιμετωπίσει προσωπικώς ο ίδιος ο Χριστός. Εδώ λέγει και οι μικροί και οι μεγάλοι αναισθήθησαν. Τους είδα, λέει, είδον και τους μεγάλους και τους μικρούς εστώτας ενώπιον του θρόνου. Όλος ο κόσμος. Δεν υπάρχουν αγγελούδια εκεί πέρα. Άγιοι είναι, αγγελούδια όμως όχι. Γι' αυτό σας είπα και προχθές που μιλούσα περί μνημοσύνων, μην ξεχνάτε να γράφετε στο χαρτάκι σας τα μωρά, τα παιδάκια, τα βαπτισμένα. Τα βάστα δεν γράφονται, είναι αποτάγραφα. Τα βαπτισμένα τα γράφετε αδιαφόρως εάν δεν έχουν αμαρτίες ή θελημένες, γιατί ήταν μικρά. Φέρουν όμως το προπατορικό αμάρτημα και έχουν την ανάγκη της θείας κοινωνίας, η οποία γίνεται κατά την ώρα, όπως σας είπα χθες, που ρίχνει ο ιερεύς μέσα στο Άγιο Ποτήριο τις ψυχούλες εκείνες που αντιπροσωπεύουν και τα ονόματα για τα οποία εμείς επήγαμε στην εκκλησία μας. Δεν είναι λοιπόν, επαναλαμβάνω και συνεχίζω, μία υπόθεση απλή. Είναι ανεπανάληπτος υπόθεση αυτή, για την οποία ο άνθρωπος πρέπει να ξέρει σωστά, να πράττει σωστά, ώστε να μην ζημιωθεί, να ωφεληθεί. Είτε το θέλουμε λοιπόν, είτε όχι, θα αναστηθούμε μία ημέρα, θα ξαναγίνουμε άνθρωποι. Αυτό είναι που σοκάρει πολλούς. Δεν σου αρέσει να ξαναγίνεις άνθρωπος; Ανθρώπους δεν έφτιαξε ο Θεός; Σάρκα δεν τους έδωσε; Ψυχή δεν τους έδωσε; Τι και αν περιέπεσαν στους ληστάς;
όπως λέγαμε στην παραβολή του καλού Σαμαρίτου. Ήρθε αυτός και πεθαίνει και ξανατον φτιάχνει άνθρωπο. Πεθαίνει για λογαριασμό του ανθρώπου και ξανατον κάνει άνθρωπο. Έπρεπε ο άνθρωπος να πεθάνει. Όχι γιατί το ήθελε ο Θεός. Είναι δώρον. Τον πρώτο θάνατο, την αποκοπή του από τον Θεό, της ψυχής του την έκαμε ο ίδιος. Ο δεύτερος θάνατος, αυτόν που μαυρίζουμε εμείς τον εαυτό μας και κλαίμε και χτυπιόμαστε, αυτός είναι δώρον από τον Θεό. Ξέρετε τι λέγει η ευχή του ψυχοραγούντος? Γιατί επέτρεψε ο Θεός τον δεύτερον αυτόν θάνατον? Ή να μη το κακόν, λέγει, αιώνιον γέννηται. Θα είμαστε με καρκίνο, με φυματίωση, κουτσί, στραβή, ανάποδη. Μας ρίχνει όλους το καμίνι και μας φτιάχνει καινούργιο. Έχετε ήδη ψυκάμινο που μαζεύουν όλα τα παλιοσίδερα και τα παλιοστέφανα και λοιπά, τα κουβαλάνε και τα βγάζουν καινούργιο σίδερο. Αν οι άνθρωποι το κάνουν αυτό, γιατί να μην το κάνει ο Χριστός? Υπάρχει Ανάσταση και μας την μας την υπενθυμίζει κατέτος. Κάθε μεγάλη Παρασκευή μας διαβάζει ένα κείμενο η Εκκλησία, που είναι από την Παλαιάν Διαθήκη, συγκεκριμένως από τον προφήτη Εζεκίλ στο 37ο κεφάλαιο, και πιο συγκεκριμένως την ώρα ακριβώς που γυρίζει ο επιτάφιος από την περιφορά. Όσοι έχετε εγκόλπια της Μεγάλης Εβδομάδος που τα κρατάτε και παρακολουθείτε τις ακολουθίες των παθών, ανοίξτε το στο σπίτι σας και διαβάσετε εν ψυχρό αυτή την προφητεία του Εζεκίλ, η οποία είναι μια προφητεία 700 χρόνια π.Χ. γραμμένη για μας, το τι μέλει να γίνει γύρω από την υπόθεση της Αναστάσεως. Ακούσετε τι λέει. «Και γένετο επεμέ χειρ Κυρίου». Με πιάσε, λέγει ο Εζεκίλ, το χέρι του Θεού. «Και εξήγαγε με εν πνεύματι Κύριος και έφυκε με εν μέσω του πεδίου». Με πήρε ο Θεός, λέει, με το χέρι του και με σήκωσε και με πήγε σε μια πεδιάδα μεγάλη. Και τούτο το πεδίο είναι μεστόν οστέων ανθρωπίνων. Είναι γεμάτο από οστά, από κόκαλα ανθρώπων. «Και περιήγαγε με επ' αυτά κυκλώθεν κύκλο». Πήρε και με γύρισε μέσα σε αυτό το μεγάλο πεδίο και τα είδα από κοντά. «Και ειδού πολλά σφόδρα επί προσώπου του πεδίου, ξηρά σφόδρα, κατάξερα». Και είπε προς με και γυρίζει και μου λέει: «Ιε ανθρώπου, ή ζήσετε τα οστέα ταύτα?» Τι φαντάζεσαι, του λέει, μπορούνε να ζήσουνε αυτά τα κόκαλα? Ξερά κόκαλα τι να ζήσουνε? Στη λογική του ανθρώπου και στην επιστήμη του ανθρώπου. Και είπα: «Κύριε, Κύριε, σύ επίστη ταύτα, σύ ξέρεις, τι ξέρω εγώ?» Όμορφη απάντηση, ταπεινή απάντηση. Εμείς τα ξέρουμε όλα, σε όλα απαντούμε και άρα αδειάζουμε αστεία και ανοησίες. «Τι ξέρω εγώ», του λέγει, «σύ επίστη, Κύριε, σύ γνωρίζεις, Κύριε, ότι θέλεις κάνει. Τα λιθάρια και από τα κόκαλα ποτέ τίποτα βγάζει ζωή. Πως εμάς μας έφερες, είχες παραγγελία και μας φτιάξανε, εκ του μηδενός μας έφερες στο είναι». Και είπε προς μου: «Προφήτευσον, πες όχι μόνο για τα οστά, για όλο τον κόσμο να μάθει, όμως μίλησε τους. Και προφήτευσον επί τα οστά ταύτα και ερείς αυτής». Μίλησε τους. Στα κόκαλα να μιλήσω? Στα κόκαλα να μιλήσω. Τι να τους πω? «Τα οστά τα ξηρά ακούσατε λόγων Κυρίου». Ακούστε κόκαλα ξερά, τι θα σας πει ο Κύριος, τι θα σας πει ο Θεός.
Τι λέει ο Κύριος? Τάδε λέγει Κύριος τη σωστέης τούτης. Ιδού, προσέξετε. Εγώ, ο Κύριος, φέρω εφημάς πνεύμα ζωής. Θα σας ζωντανέψω και δώσω εφημάς νεύρα. Στα κόκαλα νεύρα. Προσέξτε δημιουργία. Και ανάξω εφημάς σάρκα και εκτενώ εφημάς δέρμα και δώσω πνεύμα μου εφημάς και ζήσαστε και γνώσεστε ότι εγώ είμαι Κύριος. Τα κόκαλα λέει αυτά θα μπουν νεύρα, τα ξυλοδέματα, τα συνάζα. Θα μπει σάρξ, θα γεμίσει. Θα σκεπαστεί με δέρμα και έπειτα θα μπει πνεύμα και θα σηκωθεί επάνω ξανά. Είτε το θέλετε είτε όχι. Έτσι ακριβώς θα ξαναγίνει η δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά λέει ο Κύριος για σας. Ωστά και ακούσετε. Και προφήτευσα καθώς ενετυλατώνει. Όπως μου είπε, είπα. Στάθηκα κι εγώ και έκανα ένα κήρυγμα στα οστά τα ξηρά. Και γένετο εντό εμέ προφητεύσε και καθήν στιγμήν εγώ έλεγα αυτά τα λόγια που μου είπε ο Κύριος στα κόκαλα, ιδού σεισμός. Έγινε ένα σεισμός και το κούνησε, δηλαδή αυτό πως κουνάμε ένα αργιολόι, πως κουλάμε ένα πράγμα που έχει μέσα κάτι. Ιδού σεισμός και προσήγαγε τα οστά εκάτερον προς την αρμονίαν αυτού. Πήγε το κάθε κόκαλο στη θέση του. Δεν πήγε το ποδάρι στην πλάτη, το χέρι, ξέρω εγώ, στο κεφάλι της γυναικός μου, σε μένα, το δικό μου, σε κάποιον άλλον. Όχι. Το καθένα επήγε στην αρμονία αυτού. Καταλαβαίνετε, ε? Σκελετή από κόκαλα. Αρχίζει η δημιουργία. Πιο κάτω. Και είδον, και κοίταγα εγώ μπροστά σε αυτή τη στιγμή, και ειδού επ' αυτά νεύρα. Και άρχισαν να μπαίνουν τα νεύρα μέσα. Έγινε ο σκελετός και έπειτα είδα εμπήκανε νεύρα μέσα. Και σάρκες εφίοντο και άρχισε να γεμίζει με σάρκες μέσα του καθενός το σώμα. Και ανέβαινε επ' αυτά δέρμα επάνω και εντύθηκε με δέρμα επάνω. Πνεύμα ούκ είναι αυτής. Τι είναι μέχρι εδώ? Είναι ο Αδάμ πριν τον φυσήσει και τον κάνει σε ψυχή ζώσα. Ένα λείψανο κάτω χωρίς την ψυχή μέσα. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι ούτε το σώμα ούτε η ψυχή ξεχωριστά. Είναι και τα δυο μαζί ο άνθρωπος. Η ψυχή είναι το πνεύμα του ανθρώπου, η ψυχή του ανθρώπου. Το σώμα χωρίς την ψυχή είναι το λείψανο του ανθρώπου, όπως λέγαμε ένα βράδυ. Λείψανο πάει να πει υπόλοιπο. Τα δύο μαζί, το ένα μέσα στα άλλο, είναι ο άνθρωπος. Ψυχή ανθρώπου, σώμα ανθρώπου. Τα δύο μαζί, ο άνθρωπος. Μέχρι εδώ λοιπόν έχουμε. Από τα κόκαλα τα ξερά ξεκινήσαμε, ενώθησαν τα κόκαλα, εγέμισαν, πήραν δέρμα κλπ, αλλά πνεύμα δεν έχει ακόμη μέσα. Προχωρούμε. Και είπε προς με, προφήτευσον επί το πνεύμα, προφήτευσον οι ανθρώπου, πες να έρθει και το πνεύμα, μη μείνουνε μόνο πεφωνευμένοι κάτω, μη μείνουν μόνο τα λείψανα κάτω, θες να έρθει και το πνεύμα. Και λέγει, τάδε λέγει Κύριος εκ των τεσσάρων πνευμάτων, από τα τέσσερους ανέμους, από τέσσερα σημεία του ορίζοντος, έλθετε, δηλαδή όλος ο κόσμος όπου κι αν βρίσκεται, έλθετε ελθέ και εμφύσισον στους νεκρούς τούτους, όπως φύσισε και τον έκανε τον Αδάμ εις
ψυχήν ζώσαν τον ζωντάνευσε, έτσι ελάτε και σε αυτούς. Και ζησάτωσαν και θα σκοθούνε, λέει, επάνω. Και προφήτευσα. Έκαμα το ίδιο, όπως μου είχε πει και γρηγορότερα, καθότι είναι τυλατών, όπως μου είπε, διετάχθη. Και εισήλθεν εις αυτούς το πνεύμα. Μπήκε η ψυχή τους ξανά μέσα. Και έζησαν και έστησαν επί των ποδών αυτού συναγωγή πολύ σφόδρα. Δεν μπορούσα να τους μετρήσει αυτούς που έβλεπε μπροστά. Και λάλησε Κύριος προς με λέγον, «Ιε ανθρώπου, τα οστά ταύτα πάσο οίκος Ισραήλ εστί». Όλος ο κόσμος είναι αυτά. Όλοι οι απόγονοι του Ιακώβου, εδώ είναι. Και αυτοί λέγουσι, «Ξηρά γέγονε τα οστά ημών, απόλλων η ελπίση ημών, διεπιθονήκαμε, ξερά κόκαλα μου λες εμένα, τώρα ζωή μου λες ανάσταση κλπ». Έτσι λένε, λέγει. «Δια τούτο προφήτευσον και υπών προς αυτούς, πες τους το να το ξέρουν, τα δε λέγει Κύριος, ιδού εγώ ανοίγω τα μνήματα ημών και ανάξω ημάς εκ των μνημάτων ημών και εισάξω ημάς στη γη της Επαγγελίας. Και γνώσεστε ότι εγώ είμαι Κύριος, εντο ανοίξε με τους τάφους ημών, του αναγαγή με εκ των τάφων των λαών». Είναι Κύριος ο Κύριος. Άνοιξε τάφους ο Χριστός. Λέγει, όταν δείτε και ανοίγω τάφους θα μάθετε ότι είμαι ο Κύριος. Άνοιξε τάφους. Οι Ιεχωβείτε απορρίπτουν τη θεότητα του Ιησού. Δεν είναι Κύριος, είναι δούλος. Πως ανοίγει τάφους όμως. Όταν δείτε, λέει, και ανοίγω τάφους, να ξέρετε ότι εγώ είμαι Κύριος. Άνοιξε τάφους ή δεν άνοιξε τάφους ο Χριστός. Και άφησε και τον δικό του ανοιγμένο τον τάφο ή δεν τον έχει αφήσει ανοιγμένο τον τάφο. Εν σχέση με όλους τους λεγόμενους αρχηγούς των θρησκειών που είναι κλεισμένος ο τάφος του και τους κρατάει μέσα ο τάφος του. Διότι μόνον τον Ιησού Χριστόν δεν τον εκράτησε ο τάφος. Δεν τον εκράτησε ο θάνατος. Διαβάστε ωραιότατα εκεί που εμπέζει τον τάφον, τον θάνατον και την δύναμη στον κατηχητικό του λόγο ο Θείος Χρυσόστομος τη νύχτα της Αναστάσεως. Αλλά οι περισσότεροι δυστυχώς εμείς παίρνουμε το κερί και φεύγουμε απ' έξω, πάμε για τη μαγειρίτσα. Πού να μείνουμε πίσω να κάνουμε Ανάσταση και πού να μείνουμε πίσω να ακούσουμε τα κείμενα αυτά τα οποία οι Άγιοι του Θεού μας βοηθάνε να καταλάβουμε το βάθος της πίστεώς μας. Όταν λοιπόν, αγαπητοί μου, ένας Θεός από καταβολής κόσμου ομιλεί ότι θα γίνει η Ανάσταση, ότι θα ξαναγίνουμε άνθρωποι, ότι θα ξαναζήσουμε σε κενών ουρανών και σε κενήν γην όπου δικαιοσύνη θα κατοικεί, ξέρετε ότι θα χαλάσει αυτή η γη? Ξέρετε ότι θα φύγει η θάλασσα από τη μέση? Τι λόγους είχε ο Χριστός να μας προκρίσει? Διαβάζω στην Αποκάλυψη στο 21ο κεφάλαιο στίχος 1. «Και είδων ουρανών κενών με αλφαγιώτα καινούριον και γιν κενήν με αλφαγιώτα καινούρια και ο γάρ πρώτος ουρανός και η πρώτη γη απήλθον». Το είπε άλλωστε και από εδώ. Έφυγεν από προσώπου η γη και ο ουρανός και δεν ευρέθη τόπος αυτού. Ό,τι λοιπόν και αν φτιάξει ο άνθρωπος εις τον κόσμο τούτον, να γνωρίζει ότι φτιάχνει σαν εκείνα τα παιχνίδια που παίζαμε τις κουμπάρες μικροί. Οτιδήποτε κι αν είναι, οσοδήποτε μεγάλο, ακριβό, φανταχτερό κι αν είναι. Έτσι κάποια μέρα στο τέλος τα κλωτσάγαμε και φεύγαμε. Αυτό περιμένει ολόκληρο τον κόσμο. Δεν είμεθα κάτοικοι της γης. Κακώς συμμορφωμένοι μας και οι θεολόγοι μας μας λένε ότι είμεθα κάτοικοι της γης. Είμεθα ένοικοι της γης. Είμεθα ένοικοι της γης. Και ό,τι ώρα θέλει μας κοινοποιεί έξωση. Θέλω το μυστείον, λέει. Κάθε τι που έχουμε είναι προς χρήσιν. Πως χρήσιν.
Και κάθε τι αγαθόν που υπάρχει είναι προς τροφήν, ουχή προς τρυφήν. Εμείς τρυφούμε, απολαμβάνουμε. Δεν είναι σωστό. Χρειάζεται πάντοτε ο σόφρον φόβος, ο σωστός φόβος. Φόβος όταν λέγω σεβασμός. Ο σωστός σεβασμός μπροστά στην τοποθέτηση την οποία έχει κάνει ο Χριστός σε όλα αυτά τα πράγματα. Εμείς δεν φτιάξαμε τίποτα. Δεν φέραμε τίποτα από την κοιλιά της μάνας μας. Ούτε θα πάρουμε τίποτα φεύγοντας από τον κόσμο τούτον. Άλλος μας έφερε. Νόμος τον οποίον έβαλε αυτός μας έφερε. Δεν ήρθαμε γιατί το θέλαμε εμείς. Κανένας δεν οφείλει στον εαυτόν του την ύπαρξή του εδώ. Την οφείλει στην αγάπη του Θεού, στην πρόνοια του Θεού, στον νόμο του Θεού. Εάν θέλετε δε να διαβάσετε σχετικώς με αυτό, ούτε αυτοί οι γονείς δεν δικαιούνται τίποτα εάν ο Θεός δεν είχε βάλει το χέρι του, θα διαβάσετε στο ενδέκατο κεφάλαιο του Ζαχαρίου στην Παλιά Διαθήκη, να δείτε πως μορφώνεται μέσα το παιδί, το πνεύμα, η ψυχή άμα τη συλλήψει από το Θεό. Ο Θεός έχει τον νόμον αυτόν και αυτός τα πάντα διοικεί με τον τρόπο το δικό του. Δεν δίδει λόγο σε κανέναν, ούτε πρόκειται να δώσει λόγο σε κανέναν. Εμείς θα δώσουμε λόγο σε αυτόν, είτε το θέλουμε είτε όχι. Είναι το σοβαρότερο θέμα το θέμα του θανάτου και το σοβαρότερο θέμα το θέμα της Αναστάσεως. Είναι λύτρωσης ο θάνατος για τον άνθρωπο. Είναι αγαθόν ο θάνατος για τον άνθρωπο. Και θυμηθείτε τα λόγια μου, εγώ μπορώ να έχω πεθάνει πρώτα. Όταν έρθει η σειρά σας να πληρώσετε το γραμμάτιο αυτό που οφείλετε του θανάτου, όταν βγείτε από το σώμα σας δεν θα ξαναθέλετε να μπείτε μέσα. Όχι να κλαίνε τα παιδιά και να τραβιώνται πάνω στο λειψανό σας και στο νεκροκρέβατό σας. Φεύγε και ακόμη φεύγε. Όταν δείτε πίσω σας ένα ψοφίμι, το σώμα σας αυτό, το οποίο σήμερα περιποιείται σε χίλια δυο ιστιντούτα, μέσα τορνεύεται και φτιάχνεται, φεύγε και πάλι φεύγε, θα λέτε στο άγγελο σας. Αυτό. Και αν θέλετε, δεν πιστεύετε σε αυτό που σας λέγω, προσευχηθείτε εκ προημίου να σας δείξει ο Χριστός μας το θάνατό σας. Και τότε θα με δικαιώσετε για αυτά τα οποία σας λέγω τώρα. Θα με δικαιώσετε για αυτά τα οποία σας λέγω τώρα. Δεν είναι μακάβρια πράγματα αυτά τα οποία ομιλούμε. Η μεγαλύτερα φιλοσοφία και η μεγαλύτερα θεολογία είναι το θέμα του θανάτου και της Αναστάσεως. Διότι της βασιλείας αυτού ουκέστε τέλος. Θα απαστράπτουν οι άνθρωποι, θα ζουν με τον Θεό μαζί, μόνο τότε θα καταλάβουν περί τίνους πρόκειται, τι ήταν αυτό που έφτιαξε ο Θεός. Τότε θα τον ευχαριστήσουμε από την καρδιά μας. Εδώ δεν τον ευχαριστούμε από την καρδιά μας. Τον μουρμουρίζουμε από εδώ. Αν όχι τον βλασμούμε, αν όχι τον υβρίζουμε. Με συγχωρείτε που μιλώ με αυτό τον τόνο, όμως θέλω να δώσω έμφαση σε βασικά πράγματα, διότι όπως ξέρετε αμφισβητείται σήμερα, μάλιστα ο άνθρωπος αμφισβητεί αν έχει ψυχή, αν έχει τίποτα μέσα του. Νομίζω ότι έχει κανένα γατί μέσα του. Δεν θέλει να παραδεχτεί ότι έχει ψυχή. Μα δεν είναι καλό να έχει ψυχή? Δεν είναι καλό να ζει στην αιωνιότητα? Δεν θέλει. Διαστροφή. Αυτή είναι διαστροφή με όλη τη σημασία της λέξεως. Και εφόσον βλέπει ότι δεν έχει τίποτα φτιάξει μόνος του, ό,τι έχει τα έχει όλα από το Θεό. Μα γνώση έχει, μα φως έχει, μα γεύση έχει, μα αίσθηση έχει, μα μυαλό έχει. Δεν έχει τίποτα αυτό φτιάξει. Ούτε η μάνα του φτιάξει, ούτε ο πατέρας του. Όλα είναι δώρα του, τα έχει δώσει κάποιος άλλος. Αυτόν τον άλλον λοιπόν δεν θέλει να τον παραδεχτεί. Και του επισορεύει κατηγορίες αυτού του άλλου ότι φταίει για όλα αυτά τα πράγματα. Και τον αρνείται αυτόν και συντάσσεται με κάποιον άλλον. Να τα κάνουν αυτά, να τα ζούνε, να τα πιστεύουνε άνθρωποι οι οποίοι δεν έζησαν σε αυτό το φως που ζούμε εμείς οι Έλληνες από τα γενοπάθια μας, που ζούμε εμείς οι Ορθόδοξοι από τις πρώτες ημέρες που είδαμε σαν τα κλωσοπούλια τον ήλιο που ανοίξε τα μάτια μας. Να το κάνουν λέγω αυτοί,
μπορώ να τους πω χαλάλι τους. Δεν είδαν οι άνθρωποι, αλλά εμείς εγεύθυμε. Εμείς ξέρουμε τη δύναμη της πιστεώς μας. Ξέρουμε τη δύναμη της αληθούς πιστεώς μας. Από τα άπειρα θαύματα τα οποία έγιναν μέχρι σήμερα και γίνονται κάθε μέρα, και σχεδόν κάθε Έλληνας, όχι κάθε οικογένεια, κάθε Έλληνας έχει σωρία θαυμάτων στη ζωή του. Τον έχει δει το Θεό του, το όρο το χέρι του Θεού το έχει δει πολλές φορές, αλλά το ερμηνεύει διαφορετικά. Το λέγει τύχη, το λέγει σύμπτωση. Τυχερός ήτανε, σοβαρά? Όχι, πρόνοια του Θεού τον σκέπασε. Η τύχη, μα υπάρχει τύχη. Τι είναι η τύχη, τι είναι η μαρμένη? Αυτά έχουν σχέση με την ιδωλατρία? Εδώ δεν υπάρχει. Εδώ υπάρχει Χριστός, Θεός, ελπής. Δεν υπάρχουν τίποτα. Έξω από αυτά τα τρία δεν υπάρχει τίποτα. Και θυμάμαι, με ανακάλεσε στην τάξη ένας τυφλός προς 40 ετών στον Πειραιά. Μπαρπαδιονύση τον λέγανε, τυφλόν, και πουλούσε λαχεία. Και πήγαινε τα λαχεία στο χέρι και με τη μαγκούρα τη λευκή και περπατούσε. Και τον σταμάτησα μια φορά, ενθυμούμε, στο λιμάνι του Πειραιός, και του λέγω: Μπαρπαδιονύση, να πάρω ένα τυχερό, όπως τα πήγαινε τα λαχεία. Και τον βλέπω και τα μεταφέρει τα λαχεία με τη μαγκούρα του πίσω του. Και στέκεται ο Μπαρπαδιονύσης και μου λέει: δεν σε βλέπω με τα μάτια μου τα υλικά, όμως σε βλέπω με τα μάτια μου τα πνευματικά. Βλέπω ότι είσαι ένας άνθρωπος μορφωμένος, καταλαβαίνεις πολλά πράγματα. Επίτρεψέ μου από την πείρα μου να σου πω ότι τύχη δεν υπάρχει. Εγώ θα ξεπλάγει, γιατί εγώ ήξερα μόνον τύχη. Τύχη βουνό, τύχη ξέρω εγώ τι, τα συνηθισμένα τα ψέματα τα δικά μας. Τι υπάρχει, Μπαρπαδιονύση? Πίστης Θεός, ελπής παιδί μου υπάρχει. Τύχη δεν υπάρχει. Αν πιστεύεις την τύχη, δεν σου πουλώ λαχείο, παρότι από αυτό βγάζω το ψωμάκι το δικό μου και της γυναικός μου. Εάν πιστεύεις αυτό που σου είπα, να σου δώσω. Και έτσι είναι. Και έτσι ήτο, και έτσι είναι. Δεν υπάρχει. Τα πάντα είναι κάτω από την πρόνοια του Θεού. Αδιαφόρος εάν ο Θεός, πολλές φορές, και αυτό το διάβολο τον επιστρατεύει για να μας βοηθήσει. Περνώ σε ένα άλλο, γιατί πολλούς θα τους αφήσω ένα κενό αν δεν απαντήσω. Πολλοί αναφορικώς με την τύχη παίζουνε όπως εμείς κάτω προπώ, παίρνουμε λαχεία, παίρνουμε ομολογίες, άλλα πράγματα για να κερδίσουν, βάζουμε στοιχήματα στους υποδρόμους κλπ. Κλπ. Για να μας μιλήσει η τύχη. Και καμιά φορά βλέπουμε ότι δίδονται χρήματα διαμέσου αυτών των σατανικών μεθόδων σε ορισμένους ανθρώπους. Όχι ότι ο Θεός δεν μπορούσε να τα δώσει κάπως αλλιώς, που ήταν κάποια ανάγκη, αλλά συγκαταβαίνει στην αδυναμία του ανθρώπου. Και ενθυμούμε μία περίπτωση που έλαβε χώρα στο Άγιον Όρος. Στα μαγαζά του Αγίου Όρους υπήρχε και ένα κιόσκι που ένας οικογενειάρχης με 6-7 παιδιά, 6 κορίτσια νομίζω και ένα αγόρι, και τα περισσότερα της παντριάς, πολλούσε και λαχεία. Το πρακτορείο των Αθηνών τον υποχρέωνε να πάρει και λαχεία. Τι να τα κάνω τα λαχεία εγώ στο όρο? Τον υποχρέωνε. Ξέρετε το τραστ αυτό της διαφθοράς του κόσμου υποχρεώνει τους περιπτεριούχους και άσεμνα περιοδικά να πάρουν και λαχεία να πάρουν και ό,τι επινοείται ο σατανικός νους των ανθρώπων. Αν κανένας ξένος περνούσε από εκεί, τα έπαιρνε. Τι έγινε λοιπόν? Βγήκε το Σαββατοκύριακο και πήγε στο χωριό του έξω, και τη Δευτέρα με το πρώτο θα ξαναγύριζε μέσα για τη δουλίτσα της εβδομάδος.
όταν πήγε σπίτι, του είπε η γυναίκα του ότι μας ζήτησε την κόρη μας την πρώτη ο δάσκαλος. Μα τι του είπε γυναίκα? Του είπα ότι θα έρθεις, αλλά του άφησα να καταλάβει ότι συνηγορούμε. Δάσκαλος είναι αυτός. Να έρθεις στο δικό μας το σπίτι, τιμή μας μεγάλη. Ναι. Μήπως μιλήσατε τι απαιτήσεις έχει από μας? Ζητάει, λέει, 100.000. Μα δεν ντρέπεται? Δεν ξέρει από εδώ δεν βγαίνουνε ούτε 100 σπυριά από καλαμπόκι, όχι χιλιάρικα? Δεν ντρέπεται να έρθει να ζητήσει από μας, να μας πει ότι έχουμε ένα παιδί τίμιο και ηθικό και θέλει να το πάρει? Το καταλαβαίνω. Αλλά να ζητήσει να μας φωνεύσει για 1.000.000 χρόνια, αυτό δεν καταλαβαίνω. Δεν είναι καλός άνθρωπος γυναίκα. Επανάσταση η κυρία, διότι θα της έκανε τιμή ο δάσκαλος που θα έπαιρνε γαμπρό δάσκαλο κλπ. Κλπ. Τούψε το ψάρι στα χείλη του ανθρώπου μέχρι που να μπορέσει να φύγει τη Δευτέρα. Έφυγε ο άνθρωπος περίλυπος και πήγε στο Άγιον Όρο. Παίρνει μια λαμπάδα και πάει στον Άγιο Νικόλαο και την ανάβει αυτή τη λαμπάδα στον Άγιο Νικόλαο και του λέει: Άγιε Νικόλαε, εσύ που αναλαμβάνεις τα ορφανά και τις χείρες και τα βοηθάς να μην καταστραφούν στον κόσμο τούτον, βόχισε και το ορφανό αυτό το δικό μου. Ορφανό το βλέπε, πόσο δεν μπορεί αυτό να το βοηθήσει? Βόχισε το. Έκλαψε αρκετή ώρα ο καημένος εκεί στο κελί του και πήγε και κοιμήθηκε. Την άλλη μέρα το πρωί έγινε η κλήρωση στα Αθήνας των λαχείων, τα οποία λαχεία αυτός είχε υπόλοιπα εκεί. Θα τα πουλήσει ο άνθρωπος του, τα χρέωνα να τα πληρώσει. Και μέσα στα λαχεία αυτά τα υπόλοιπα ήσαν οι 100.000 δραχμές. Αυτός πήγε και παρακάλεσε τον Νικόλα. Ο Νικόλας του τα έδωσε με αυτόν τον τρόπο. Τι να πω τώρα εγώ? Τύχη δεν υπάρχει πάντως, να ξέρετε. Αδιαφόρος αν ο Χριστός μας και τον Σατανά ακόμη τον επιστρατεύει πολλές φορές να μας βοηθήσει. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι παρακλάδι της συζητήσεως και του όλου θέματος. Το θέμα είναι το εξής, αγαπητοί μου: είτε το πιστεύουμε είτε όχι, θα αναστηθούμε μια ημέρα. Είτε το θέλουμε είτε όχι, θα αναστηθούμε μια ημέρα. Εκείνο που εξαρτάται από εμάς είναι το πώς θα αναστηθούμε. Περιστερές ή κόρακες. Αυτό είναι δικό μας θέμα. Ας ρωτήσουμε από εδώ να το έχουμε τακτοποιήσει αυτό. Δωρεάν είναι. Μετάνοια είναι, εξομολόγηση είναι, θεία κοινωνία. Δεν χρειάζεται λεφτά για αυτό το πράγμα. Μόνο ταπείνωση χρειάζεται, ο εγωισμός να πάει στην άκρη.